τα ζητήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, κατά τη γνώμη μας, αλλά και με όσα είδαμε κατά την επίσκεψή μας εκεί, αποκτούν κατεπήγοντα χαρακτήρα, κύριε Πρόεδρε. Ελλείψεις κυρίως σε προσωπικό, το οποίο αγγίζει περίπου το 50% με βάση το ανεπαρκές οργανόγραμμα του νοσοκομείου, και φυσικά μέρος αυτών των εργαζομένων αποτελούν περιπτώσεις συμβασιούχων, επικουρικών, αλλά και γενικά προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, που τους επόμενους μήνες λήγουν οι συμβάσεις τους. Ενδεικτικά, από τις 154 θέσεις γιατρών είναι καλυμμένες οι 77. Στο νοσηλευτικό προσωπικό, αντίστοιχα, από τις 359 θέσεις είναι καλυμμένες οι 195. Και βέβαια, η κατάσταση είναι η ίδια στους τραυματιοφορείς, βοηθούς θαλάμου, που από τις 107 θέσεις είναι μόλις καλυμμένες οι 48. Ενώ οι ανάγκες, καταλαβαίνετε, για ένα τέτοιο νοσοκομείο νομαρχιακό, το οποίο καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες του πληθυσμού του νησιού, της Ρόδου, αλλά και των γύρω νησιών, που σημειωτέων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τη θερινή περίοδο, την τουριστική περίοδο, ο πληθυσμός τριπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται ανάλογα την τουριστική κίνηση. Ενδεικτικά επίσης στη ΜΕΘ, που είναι μονάδα πρώτης γραμμής και με αφορμή, αν θέλετε, την αντιμετώπιση της πανδημίας, αντί 36 νοσηλευτών, και το λέμε με βάση αυτά τα οποία πρέπει να ισχύουν ανακρεβάτη ΜΕΘ, και αντίστοιχα των 8 κρεβατιών ΜΕΘ, που εδώ και καιρό, χρόνια αν θέλετε, δεν λειτουργούν τα 2, άρα λειτουργεί με 6 κρεβάτια, εκεί εργάζονται 13 νοσηλευτές για αυτά τα 6 κρεβάτια και αντίστοιχα 4 γιατροί, όταν λείπουν 3 εντατικολόγοι, τουλάχιστον με βάση τον οργανισμό και όχι τις ανάγκες. Να μην μιλήσουμε για τις εφημερίες, λοιπόν, στη μονάδα εντατικής θεραπείας των γιατρών, που είναι από 8 έως 9 το μήνα, και σε αυτές να προσθέσουμε και τις 4 έως 5 εφημερίες ετοιμότητες που καλούνται να καλύψουν μέσω αυτής της μορφής εφημέρευσης περιστατικά διακομιδής, περιστατικά που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο για αεροδιακομιδές, που εδώ βεβαίως δημιουργείται ή, αν θέλετε, αναδεικνύεται το ζήτημα της υποστελέχωσης του ίδιου του ΕΚΑΒ σε γιατρούς και πάει λέγοντας. Τα ερωτήματα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω την πρωτολογία μου, είναι τα εξής. Το πρώτο είναι τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, για την άμεση και πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου της Ρόδου, με μόνιμο και πλήρους απασχόλησης προσωπικό. Ειδικά τώρα, με την εξέλιξη και του δεύτερου κύματος της πανδημίας, και φυσικά εμείς ζητάμε και πάγιο αίτημα και το υγειονομικών ανά τη χώρα, είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων στα νοσοκομεία όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται με ελαστικές ή τέλος πάντων με διάφορου τύπου ελαστικές σχέσεις εργασίας. Την πλήρη στελέχωση της ΜΕΘ, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και την απαλλαγή από τις εφημερίες με το ΕΚΑΒ, με αντίστοιχη, όπως είπα, στελέχωση του ΕΚΑΒ σε γιατρούς, το όλο το απαραίτητο δυναμικό και σε μέσα φυσικά, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που καλείται να καλύπτει στην περιοχή, στο νησί. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να στελεχωθούν όλα τα τμήματα με μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης με δικαιώματα στη σύντηση, στην καθαριότητα, και φυσικά να εξοβληθούν τα δουλευμένα και να σταματήσει το έσχος, θα λέγαμε, του μήνα-μήνα απασχόλησης για το προσωπικό της καθαριότητας συγκεκριμένα. Και τέταρτον, να εξοβληθούν οι εφημερίες, οι επιπλέον εφημερίες του προσωπικού, γιατρών και όχι μόνο, και φυσικά τα χιλιάδες ρεπό που οφείλονται στους υγειονομικούς του νοσοκομείου, στους εργαζόμενους του νοσοκομείου, και βέβαια να έχουν τη δυνατότητα, με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα μέτρα, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν και αυτοί να ξεκουράζονται, να αναπαύονται μετά από την ένταση της εργασίας τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρούλη. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας, κύριος Βασίλης Κοντοζαμάνης. Κύριε Κοντοζαμάνη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 3 λεπτά για ξεκίνημα. Και εύχομαι να τα τηρήσετε όπως ο προηγούμενος υπουργός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να μισθώ χρόνο μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαμπρούλη, μιλήσατε στην ερώτησή σας για συμβάσεις επικουρικού και άλλου προσωπικού, οι οποίες λήγουν σε λίγους μήνες.
Φυσικά και το γνωρίζουμε. Όμως, αφήσατε ασχολίαστο το γεγονός ότι με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη δοθεί μια πρώτη παράταση σε συγκεκριμένες κατηγορίες επικουρικού προσωπικού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και θα δώσουμε και επιπλέον παράταση σε όλες τις κατηγορίες επικουρικού προσωπικού έως το τέλος καταρχάς του 2020 μέχρι να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η πανδημία του κορονοϊού και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβασιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας, φύλαξης και σύντησης. Παραλάβαμε μια κατάσταση και οφείλαμε να τη διαχειριστούμε. Διασφαλίσαμε, εξασφαλίσαμε την παράταση των συμβάσεών τους έως το τέλος του 2021. Επίσης, δεν το αναφέρετε στην ερώτησή σας, να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν εκεί 4.000 εργαζόμενοι με πρόγραμμα του ΑΕΔ που εργάζονται στο σύστημα υγείας και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις υγειονομικές δομές της χώρας κατόπιν δικών μας παρεμβάσεων και πρωτοβουλειών. Πράξεις επομένως και όχι λόγια και λύσεις άμεσες που έχουν αποτελέσματα χωρίς υποσχέσεις για ενέργειες που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Κάνουμε αυτά που έχουμε πει ότι μπορούμε να κάνουμε. Βούλησή μας είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μόνιμο βεβαίως ανθρώπινο δυναμικό, αλλά σίγουρα σε έκτακτες περιστάσεις θα πάρει σε έκτακτα μέτρα και γι' αυτό έχουμε καλύψει, έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας με επικουρικό προσωπικό. Να σας υπενθυμίσω ότι στην αρχή της πανδημίας ο προγραμματισμός μας ήταν για 2.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και έχουμε ξεπεράσει τις 6.200. Σε ό,τι αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, θα συμφωνήσω μαζί σας, χρειάζεται ενίσχυση, όπως άλλωστε και όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που στοχευμένα υλοποιούμε αιτήματα που προέρχονται από το ίδιο το νοσοκομείο για κάλυψη μόνιμων θέσεων προσωπικού σε διαδοχικές προκηρύξεις. Το τρέχον έτος στο νοσοκομείο της Ρόδου, για το νοσοκομείο της Ρόδου έχουμε προκηρύξει συνολικά 22 θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων σε 3 διαφορετικές προκηρύξεις το μήνα Μάρτιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Οι μισές σχεδόν είναι σε διαδικασία διορισμού, για τις 3 γίνονται σήμερα αιτήσεις από υποψηφίους και οι υπόλοιπες είναι σε τελικό στάδιο στα συμβούλια κρίσης. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν διοριστεί και 22 αυτοί γιατροί. Επίσης υπάρχουν και οι 2 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσεων λοιπού προσωπικού. Τα αποτελέσματα της 2Κ αναμένονται τις επόμενες ημέρες, οπότε θα πραγματοποιηθεί και η κάλυψη 8 θέσεων λοιπού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων. Ενώ η 6Κ προκήρυξη του ΑΣΕΠ, στην οποία το νοσοκομείο της Ρόδου έχει προσκάλυψη 15 θέσεις λοιπού προσωπικού, βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Παράλληλα, με τις μόνιμες θέσεις προκηρύσουμε, καλύπτουμε τις όποιες άμεσες ανάγκες του νοσοκομείου με την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Συνολικά έχει δοθεί έγκριση για 40 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, από τις οποίες έχουν υλοποιηθεί σήμερα οι 30. Επομένως, κύριε Λαμπρούλη, η στελέχωση, η λειτουργική αναβάθμιση και ο γενικότερος εξυγχρονισμός του νοσοκομείου της Ρόδου και της μονάδος εντατικής θεραπείας αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα. Άλλωστε, γνωρίζετε όλοι στην αίθουσα αυτή ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης που αφορά την ανάπτυξη υφιστάμενων και την επέκταση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων μονάδων, νέων κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα. Υλοποιούμε λοιπόν στην πράξη και προσλήψεις για την ενίσχυση του προσωπικού στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των νοσοκομείων. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Για το σκοπό αυτό, συστήσαμε με τη διάταξη του άρθρου 54 του νόμου 4690 στα νοσοκομεία της χώρας 500 οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, 300 θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στην εντατική θεραπεία και 1.000 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ακριβώς για να στελεχώσουμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού εντάσσεται και το νοσοκομείο της Ρόδου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι εφημερίες του προσωπικού θα εξοφληθούν κανονικά, τακτοποιούνται άμεσα και σε ό,τι αφορά, επειδή αναφερθήκατε στις εφημερίες ετοιμότητας στο ΕΚΑΒ, ξέρετε, υπάρχουν, γνωρίζετε και εσείς βέβαια, συγκεκριμένα πρωτόκολλα διαχείρισης των περιστατικών που διακομίζει το ΕΚΑΒ. Εφόσον μιλάμε για διακομιδή από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, θα πρέπει να υπάρχει γιατρός του ΕΚΑΒ.
Και αυτή τη στιγμή ενισχύουμε και το ΙΚΑ βεβαίως με την προκήρυξη 16 θέσεων ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να καλύπτει το ΙΚΑ μόνο του της ανάγκης στις επίγουσες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι εφημερίες ετοιμότητας στο ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο της Ρόδου, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Λαμπρούλη, 3 λεπτά και για σας. Κοιτάξτε, δεν θα πρωτοτυπούσα αν έλεγα ότι και αυτά που μόλις αναφέρετε, εγώ θα εστιαστώ, θα μείνω μόνο στο νοσοκομείο της Ρόδου, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση αυτό αφορούσε στο νοσοκομείο. Εντάξει, εσείς όπως επιθυμείτε ή τέλος πάντων αυτό αποφασίσατε, ήρθατε να πείτε για τις προκηρύξεις που τα έχουμε ακούσει πολλές φορές κτλ. Όμως σας λέω και πάλι, όπως για τη Ρόδο, όπως για το γενικότερο μάλλον πλάνο που μας αναφέρετε, αλλά αν θέλετε και για το νοσοκομείο τη Ρόδο, είναι σταγόνος στον ωκεανό. Μπροστά στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο και στη Ρόδο. Δεν είναι πρωτοτυπία η Ρόδος. Είναι ενδεικτικά ένα νοσοκομείο που η λειτουργία του με το προσωπικό του, με τα τεράστια προβλήματα, διαχρονικά φυσικά, δεν προκύψαν σε ένα χρόνο. Εμείς δεν το λέμε αυτό. Αλλά δείτε ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως και η παρούσα κυβέρνηση, ακόμα και μέσα σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, με τις αυξημένες απαιτήσεις προς το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην μακρηγορώ προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ θα έπρεπε να είναι στελεχωμένα τα νοσοκομεία, ήδη έτοιμα, πριν αν θέλετε και από την πανδημία και από το πρώτο κύμα. Σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, το αναγκαίο όλων των ειδικοτήτων και αν χρειαζόταν βέβαια φυσικά επιπλέον στην πορεία. Αλλά τώρα ένα νοσοκομείο ή τα νοσοκομεία που λειτουργούσαν οι υποκανονικές συνθήκες με το 50 ή 60 ή πάνω εκεί περίπου σε αυτά τα ποσοστά της δυναμικότητας με βάση τα οργανογράμματα, όχι με βάση τις ανάγκες, με βάση τα οργανογράμματα. Οι υποκανονικές συνθήκες λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια πανδημία, αυτή την πανδημία, με αυτό το προσωπικό και το δυναμικό, το οποίο βεβαίως κατέθεσε και την τελευταία και καταθέτει φυσικά την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών του. Όμως δεν μου απαντάτε. Τρεις γιατροί και νέες θέσεις εντατικολογία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρόδου. Θα προσληφθούν τρεις γιατροί, τουλάχιστον τρεις γιατροί. Θα λειτουργήσουν τα δύο κρεβάτια που είναι κλειστά. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Καταλαβαίνετε, είπα και προηγουμένως, τον όγκο, αν θέλετε, των περιστατικών που καλούνται ή να καλύψουν οι εντατικολόγοι ή η συγκεκριμένη μονάδα το νοσοκομείο κατ' επέκταση έχει έναν νευρολόγο. Ένας νευρολόγος, κάθε μέρα εφημερία, με μία νοσηλεύτρια. Άλλα παραδείγματα, δύο αναισθησιολόγοι. Και όλη αυτή η κατάσταση με τις τεράστιες ελλείψεις του προσωπικού έχει φυσικά αντίκτυπο στην εντατικοποίηση της δουλειάς του υφιστάμενου δυναμικού, των εργαζομένων εκεί. Ενδεικτικά, το αναφέρουμε και στην ερώτηση, περίπου 15.000 ΕΡΠΟ οφείλονται στο προσωπικό. Και φυσικά συνέβη και αυτό μέσα στο αναμενόμενο είναι ότι μέσα στην περίοδο λοιπόν της πανδημίας, αν θέλετε, του δεύτερου κύματος της πανδημίας πριν λιγότερο από μήνα, ένα μέρος του προσωπικού αναγκάστηκε να μπει σε εισαγωγικά σε καραντίνα, να μην εργάζεται λόγω του ζητήματος του κορονοϊού ενός περιστατικού που ήταν σε επαφή. Άρα και τέτοια ζητήματα θα προκύπτουν στην πορεία. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει αν αυτό ενδεχομένως μακριά από εδώ γίνει και ευθύ. Δεύτερον, τα πλυντήρια, αυτό που σας λέμε και το λέμε και το βάλαμε και στην ερώτηση, γιατί όντως η κατάσταση είναι τραγική εκεί πέρα. Σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρουμε μέσα για τους εργαζόμενους και τις συνθήκες που καλούνται να δουλέψουν μέσα σε επικίνδυνο εξοπλισμό. Τα είδαμε με τα μάτια μας. Πεπαλαιωμένος, εξοπλισμός, το παραδέχονται όλοι στο νοσοκομείο, από τη διοίκηση μέχρι και το τελευταίο, δεν είναι υποτιμητικό, εργαζόμενο εκεί πέρα, χωρίς εξαερισμό, χωρίς κλιματισμό, βεβαίως με ελλειπέστατο προσωπικό και εκεί πέρα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή προσπαθεί με υπερβάλλοντας σε αυτό να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες του νοσοκομείου, το οποίο πάλι δεν έχει, λέει, τι, δεν έχει συντόνια. Γιατί λέει, σταμάτησαν οι δωρεές από τους ξενοδόχους που δίναν, λέει, όταν δούλευαν τα ξενοδοχεία στην τουριστική περίοδο. Ενώ φέτος, λέει, που είναι COVID και δεν είναι τα ξενοδοχεία, δεν λειτουργούν, δεν μας δώσαν συντόνια, άρα δεν έχουμε συντόνια για το νοσοκομείο. Εκεί φτάσαμε, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε, να μην πούμε για άλλα, γιατί τέτοια παραδείγματα είναι πάμπολα σε όλη την Ελλάδα. Σύντηση και καθαριότητα, αυτό που είπα και στην πρωτολογία.
έχει δοθεί σε εργολάβους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στην εργολαβία της καθαριότητας, που και εκεί η κατάσταση είναι τραγική. Το καταγγέλνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Μιλήσαμε μαζί τους. Τι κάνουν οι ανταγωνίστρες εργολαβικές εταιρείες, κάνουν ασφαλιστικά μέτρα μία στην άλλη, με αποτέλεσμα η σύμβαση τι, της καθαριότητας δηλαδή, να ανανεώνεται κάθε μήνα. Ένα μήνα είναι μία εταιρεία, ένα μήνα άλλη εταιρεία, ή καταγγέλλοντας τις συμβάσεις, σταματούν, ξαναπροκυρήσονται και πάει λέγοντας. Και δεν είναι βέβαια σπάνιες οι φορές που με την αλλαγή του εργοδότη να έχουμε ως αποτέλεσμα να μένουν και μείναν και είναι απλήρωτοι για κάποιους μήνες οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, να μην μιλήσουμε για τα δώρα που τους οφείλονται από την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί, τα επιδόματα. Και βέβαια το προσωπικό της στην καθαριότητα έχει 2,5 χρόνια να πάρει άδεια. Να μην μιλήσουμε για τα μέτρα ατομικής προστασίας που δεν έχουν. Τσοντάρουν, να το πω έτσι λαϊκά κύριε Πρόεδρε, από την τσέπη τους. Μας τα δείξανε, μας τα είπανε. Και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Εμείς κύριε Υπουργέ ζητούμε και για τη Ρόδο και για το νοσοκομείο της Ρόδου. Τώρα, εδώ και τώρα, άμεση στελέχωση με όλο το απαραίτητο και αναγκαίο προσωπικό. Το επικουρικό, συμβασίο κτλ. Δεν κοστίζουν δεκάρα τσακιστή στο κράτος. Στην κυβέρνηση, στο κράτος, κατ' επέκταση. Καλύτερα αυτά να τα βγάλει, να καταβάλει, να τελειώνει και τους μισθούς κτλ. Το ξέρετε αυτό, είτε μέσω προγραμμάτων, είτε το ίδιο το νοσοκομείο από τα ίδια έσοδα. Δηλαδή, τι κάνετε, ναι, μεν προσλαμβάνετε σε εισαγωγικά εντός ή εκτός εισαγωγικών προσωπικό με παντός είδους σχέσεις εργασίας πλην μόνιμης και σταθερής παρά ένα ελάχιστο ποσοστό. Και βέβαια γι' αυτό δεν πληρώνει το κράτος ούτε ένα σέντ. Παρά τα ίδια τα νοσοκομεία, τα ίδια έσοδα και τα οποία από πού θα τα βρει, από την πώληση υπηρεσιών. Και εδώ μπαίνουμε βέβαια στη διαδικασία λειτουργίας των ίδιων των νοσοκομείων ως επιχειρήσεις, που εκεί τα οδηγείται φυσικά και με τα τελευταία νομοσχέδια, αλλά και με την πολιτική αυτή που ασκείται γενικότερα στον χώρο της κατ' όνομα πλέον δημόσιας υγείας.